Πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό που όμως είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Διότι έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος ανακοινώσεων και κόντρα ανακοινώσεων, δηλώσεων και κόντρα δηλώσεων και αποχής φυσικά με τους συμβολεογράφους. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι συμβολεογράφοι κινητοποιούνται χωρίς να έχει καταλάβει ο κόσμος γιατί κινητοποιούνται, ούτε το ίδιο το Υπουργείο. Μάλιστα, χθες εμφανίστηκε σε στούντιο με 50 συμβόλαια και είπε ότι κάθε μέρα κτηματολόγια και υποθηκοφυλακία λαμβάνουν 30 με 40 τέτοιους τόμους συμβολέων, που αν το στούντιο ήταν υποθηκοφυλακείο, σε μια εβδομάδα θα είχε γεμίσει. Τι χαρτούρα θέλω, λέει, από την 1η-1η-24 να ξεμπερδεύω και με ένα ψηφιακό φάκελο μεταβίβαση των ακινήτων αγοροπολισιών να ξεφύγει λιγάκι ο κόσμος από αυτή τη χαρτούρα. Γιατί αντιδρούν οι συμβολεογράφοι? Και μέσα σε αυτά και το κτηματολόγιο, Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Βασίλη Μπούτο, ο οποίος είναι συμβολεογράφος, έχει πάντα μια δημόσια ανάλυση στα ζητήματα και έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε όλοι τι είναι ακριβώς εδώ αυτό που έχει συμβεί. Γιατί οι συμβολεογράφοι λένε ότι η ψηφιοποίηση που λέει ο υφυπουργός σε όλη τη χώρα, αλλά κυρίως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται ο ψηφιακός φάκελος με ευθύνη των συμβολεογράφων. Είναι έτσι? Καλημέρα, κύριε Μπούτο. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Γνωρίζετε ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά σας και τις εκπομπές της ειδικής των αντιθέσεων, που είμαι φανατικός τηλεθεατής. Να είστε καλά. Κύριε Μπούτο, θα σας κάνω ένα έτσι, μπορεί να σας φανεί ακραίο ερώτημα. Καλά, ναι. Πάμε να ξεφύγουμε από τη χαρτούρα, θα σας πει κάποιος, στον 21ο αιώνα. Και εσείς στυλώνετε τα. Όχι εσείς. Στυλώνουν οι συμβολεογράφοι τα πόδια. Δεν το έχουν καταλάβει καλά τι γίνεται? Το έχουν καταλάβει, αλλά το Υπουργείο δεν μας τα λέει καλά. Τι συμβαίνει εδώ? Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου εισαγωγικά να τοποθετηθώ για να γίνει λίγο αντιληπτό, γιατί πραγματικά υπάρχει μια τεράστια σύγκριση για το τι έχει συμβεί. Να διευκρινίσουμε το εξής. Ο συμβολεογράφος είναι ένας ανεξάρτητος λειτουργός δικαιοσύνης, εφαρμοστής του νόμου και εγγυητής ασφαλείας δικαίου και των συναλλαγών. Αυτό συνηθίζουμε να το λέμε, αλλά τι είναι ακριβώς? Προς εκπλήρωση αυτού του ρόλου του, είναι απαραίτητο, πρωτευόντως και θεμελιακός, και πριν τα ζητήματα αντιμετώπισης, ας πούμε, δυσχερών νομικών ζητημάτων, πρέπει να μπορεί να διαπιστώνει τη συνδρομή ταυτοπροσωπίας και δικαιοπρακτικής ικανότητας στο πρόσωπο των εκείνων οι οποίοι εμφανίζονται ενώπιόν του και διαζώσουν. Δηλαδή, θα πρέπει να μπορεί να διαπιστώνει, αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ότι τα ενώπιόν του εμφανιζόμενα πρόσωπα είναι όντως εκείνα τα οποία διαθέτουν εξουσία, διάθεση, απόκτηση δικαιωμάτων, όπως λέμε. Και δεύτερον, ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν την κατανόμων αναγκαία δικαιοπρακτική ικανότητα, εμπολής δηλαδή πνευματική διάβια, καθώς και ότι δεν τελούν υπό το κράτος πλάνης απάτης ή απειλής. Το λέω αυτό εισαγωγικά. Τώρα, με βάση το νέο ψηφιακό project του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως έχει γίνει κατανοητό και σε επαφές με τους εκπροσώπους μας, αυτή η δυνατότητα αποκλείεται. Με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ασφάλεια δικαίου και των συναλλαγών. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, ξεκινήσω από αυτό. Τι εννοείται από, δηλαδή με συγχωρείτε να το καταλάβω, εγώ μπορεί να έχω, προσέξτε θα σας πω, στην οικογένειά μου μέλος μη δυνάμενο, το οποίο δεν θα εμφανίσω πουθενά και ψηφιακά θα κάνω εγώ, θα το πω λαϊκά, ό,τι γουστάρω? Είστε άριστος δημοσιογράφος, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτή την απλή διαπίστωση, την οποία δεν έχουν καταφέρει να την κάνουν σειρά δημοσιολογούντων και συναδέλφων σας. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Το πλέον, το ψηφιακό έγγραφο για τη μεταβίβαση ακινήτων θα δημιουργείται εντός πλατφόρμας ηλεκτρονικής. Ο δε συμβολιογράφος θα καλείται να συντονίσει όχι πρόσωπα, πραγματικά και ενσώματα με σάρκα και οστά, αλλά όρατα usernames, τα οποία κινούνται σε ένα πρόσωπο ψηφιακό περιβάλλον με αμφίβολη οδηγική ικανότητα, δηλαδή δικαιοπρακτική ικανότητα, ή πιθανόν και με αλότριο οδηγό. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί να διαπιστώνεται αν αυτός, όπως σωστά είπατε, που πατάει το διαβόητο κλικ προκειμένου να καταρτιστεί η σύμβαση, θα είναι το πρόσωπο που εμφανίζεται πως είναι, ή αν είναι κάποιος άλλος που κάνει ανεπίτρεπτη χρήση των σχετικών κωδικών TaxNet. Δεν θα μπορεί να διαπιστωθεί αν είναι πνευματικά διευγής, αν τελεί εν επιγνώση των συνεπειών της πράξης, αν είναι υπό το κράτος πλάνης απάντηση απειλής, αν έχει ένα περίστροφο στον κρόταφό του. Μάλιστα. Και πατάει και πουλάει σε επαχθή τιμή, για παράδειγμα. Ή αν είναι προϊόν, με συγχωρείτε τώρα γιατί εδώ μου βάζετε άλλα. Δεν το είχαμε ακούσει αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχω φάει το χακάρισμα
του Λέοντα. Ε? Απολύτως. Θα σου το πω. Από γείτονα που τσακωνόμασταν και για τα 5 μέτρα, τα ξέρετε. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα, στον Πειραιά. Μάλλον και εκεί γίνονται. Βέβαια. Αλλά στην επαρχία γίνεται το έλα να δεις. Και χακάροντάς με να εμφανίζει και δικά του περιουσιακά στοιχεία. Αυτό μου λέτε. Είναι ακριβώς δυνατόν να γίνεται έτσι? Και αυροχής πόση. Ο κύριος Κυρανέκης, καταρχήν, λύστε μου, τώρα πάω κάπου αλλού, αλλά επειδή τρελαίνομαι λίγο. Εμφάνισε ένα τόμο υποθηκοφυλακίου στο στούντιο. Με συγχωρείτε, τον τόμο μπορεί να τον πάρει ο υπουργός στο σπίτι του, στο στούντιο, και να το εμφανίσει? Εγώ έμεινα άναυδος. Α, μάλιστα. Καλά κατάλαβα λοιπόν ότι αυτό είναι παράνομο. Είναι δημόσια έγγραφα. Απαγορεύεται. Μάλιστα. Και εμείς τα συμβολέα μας, τα πρωτότυπα συμβολέα, απαγορεύεται να βγουν από το γραφείο και φυσικά από το υποθηκοφυλακείο. Πόσο μάλλον να πάει στο στούντιο, να πάει τόμος από υποθηκοφυλακείο. Και είδα και τους συναδέλφους μου. Και όλους δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Οκ, κάναμε τη δουλειά μας. Εντάξει. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτή η τακτική. Αυτή η λογική, μάλλον, που διέπει το νέο project, σύγει την ασφάλεια των συναλλαγών. Το κύρος οποιασδήποτε σύμβαση θα μπορεί πλέον πολύ άνετα να αμφισβητηθεί, καθώς δεν θα μπορούν να συντρέξουν οι θεσμικές εγγυήσεις της ενώπιον συμβολιογράφου, δηλαδή δημόσιου λειτουργού, της δικαστικής εξουσίας, σύνταξη σύμβασης. Και μάλιστα όχι δικαίως απαραίτητα, αλλά και καταχρηστικός. Το πιο απλό. Θα μπορεί να λέει ευχερός κάποιος: δεν ήμουν εγώ. Εξαπατήθηκα. Δεν κατάλαβα. Παραπλανήθηκα. Απειλήθηκα. Και ξέρετε, αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτές, μάλλον να το πω διαφορετικά, αυτά τα συμπεράσματα περί της διαπίστωσης συνδρομής ταυτοπροσωπείας, δικαιοπρακτικής ικανότητας κλπ. Είναι εξαντικειμένου αδύνατον, όπως καταλαβαίνετε, να συναχθούν στο ψηφιακό περιβάλλον. Κάνετε καταπληκτικές εκπομπές για την τεχνητή νοημοσύνη και θα πω το εξής. Σαφέως καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτές οι σταθμίσεις είναι επουδενή προσβάσιμες για οποιοδήποτε πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς προϋποθέτουν αντίστοιχες εμπειρικές πιστοποιήσεις. Τα δικαστήρια λοιπόν θα γεμίσουν με υποθέσεις ανάλογες και θα διαταραχθεί βάναυσα η οικονομική και η κοινωνική μας ζωή. Και φυσικά καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το επενδυτικό πεδίο. Μισό λεπτό. Είναι θα δηλαδή σας κάνω μια βόμβα. Μάλιστα. Στο συναλλακτικό μας κόσμο. Εσείς στο γραφείο σας κάνετε ψηφιακό φάκελο? Ο ψηφιακός φάκελος δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί. Όχι, αλλά οπωσδήποτε, και ευχαριστώ για την ερώτηση. Το ψηφιοποιείτε. Μου δίνεται δυνατότητα να πω το εξής. Ναι. Ότι είναι απολύτως συγκοφαντικός ο χαρακτηρισμός μας ως ενός θεσμού με δίθεν αναχρονιστικά χαρακτηριστικά που δίθεν δεν ανταποκρίνονται στις νέες εξελίξεις και προκλήσεις. Χρησιμοποιούμε ήδη πολλαπλά ψηφιακά εργαλεία και μπορώ να σας πω ότι είμαστε ο θεσμός που αξιοποιεί περισσότερο οποιονδήποτε άλλο ψηφιακά εργαλεία στο συναλλακτικό κοινό. Αλλά ενταγμένο στη συμβολική λειτουργία. Άρα το ψηφιοποιείτε. Σας λέω την ίδρυση εταιριών με ηλεκτρονικό μέσα. Σας λέω τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας My Property στο φορολογικό πεδίο. Είναι άδικη η σχετική ισχύ. Μισό λεπτό. Εγώ που έρχομαι εκεί για να κάνω μια μεταγραφή ακινήτου ή μια αγοροπολισία, όταν φύγω, τα διατηρείτε μόνο σε χαρτούρα, το λέω απλά, ή τα ψηφιοποιείτε σιγά σιγά? Γίνεται αυτό? Κοιτάξτε, δεν είναι να ψηφιοποιηθούν. Ακούστε με. Εμείς διατηρούμε το πρωτότυπο έγγραφο, το οποίο φέρει τις φυσικές υπογραφές ακριβώς για να παρίσταται ότι κάποιος ήταν ενώπιόν μας και να μπορεί να συγκριθεί ακόμη και από γραφολόγο η υπογραφή του προσώπου. Αυτά να τα ξεχάσουμε. Οι τράπεζες, οι οποίες ασφαλώς και βρίσκονται στην αιχμή της ψηφιακής εποχής και έχουν καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας, κατά τη σύναψη δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται με ένα απλό ιδιωτικό έγγραφο γνωστών, δεν διανοούνται να μην απαιτήσουν την αυτοπρόσωπη παρουσία του δανειολήπτη και τη θέση της υπογραφής του, της πραγματικής, και την τήρηση εγγράφων πραγματικών έγχαρτων. Ακριβώς για να μην μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί το κύριο της σύμβασης. Πώς θα το ξεκοκαλύσουν μετά? Λοιπόν, και μιλάμε τώρα για μεταβάσεις περισσότερες και αμφιβάλλουμε αν χρειάζεται το έγγραφο. Έχουμε πάθει μια μανία. Μισό. Σας κάνω τον αντίλογο. Με την ψηλαφίσιμη πραγματικότητα. Ωραία. Εγώ σας κάνω τον αντίλογο. Διότι υπάρχει πια η ψηφιακή, ηλεκτρονική υπογραφή. Και λέει ο κύριος Κυρανάκης, δεν πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή. Με το νέο σύστημα θα εξυπηρετεί το πολίτης, θα παίρνει μεταγραφή ακινήτου, για παράδειγμα, μέσα σε μια μέρα, για όποιον υποβάλει ψηφιακά, δεν θα στείνεται στην ουρά, δεν θα πηγαίνει στα υποθηκοφυλακεία, δεν θα πηγαίνει στα κτηματολόγια, θα απελευθερωθεί από τα ταμεία, από τις αρρώσεις που αφορούν το χαρτί, και έχουμε και 1000 δικηγόρους, ακούστε, που θα κάνουν νομικό έλεγχο από ψηφιακή πλατφόρμα άλλη. Και αν συμβολιογράφοι μας στέλνουν το αρχείο του συμβολέου τους, και αυτοί ψηφιακά, τελειώσαμε. Δεν έχουμε άλλο χαρτί στα κτηματολόγια. Είναι έτσι?
Τι να πρωτοπώ τώρα εδώ. Προσέξτε, έχει παίξει μια απίστευτη σύγχυση. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Όχι για εσάς, μιλάω αυτό που διαχέεται. Έχουν μπλέξει όλα μαζί τα θέματα ακριβώς για να δημιουργείται σύγχυση. Θα σας το πω ταπεινά. Λοιπόν, δεν έτυχε ότι σε καμία νομικώς πολιτισμένη χώρα του κόσμου δεν έχει εφαρμοστεί ανάλογο σύστημα. Ακόμη και στη Γαλλία, που χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό και από εμάς, και εφαρμόζουν την εξ αποστάσεως συνέψη συμβάσεως, η παράσταση του δικαιοπρακτούντος ενώπιον συμβολιογράφου είναι αδιαπραγμάτευτη για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως. Απλά γίνεται χρήση εξής δυνατότητας. Να μπορεί το κάθε μέρος να εμφανίζεται ενώπιον διαφορετικού συμβολιογράφου, ο ένας στο Παρίσι, ο άλλος ξέρω εγώ στο Μονπελιέ, ανάγκη που αναδύεται ευκολότερα σε χώρες με μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση. Άρα στην ουσία μου λέτε ότι αυτή έχει. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι υπογράφουν ενώπιον συμβολιογράφου. Όχι με κωδικούς τάξης, ως username αόρατο. Άρα εδώ οι δικηγόροι θα ελέγχουν τις ηλεκτρονικές πράξεις και είναι όπως μου το λέει κάποιος εδώ με κόστος 15 ευρώ ανά πράξη. Κάποιος δικηγόρος θα βλέπει 20 πράξεις την μέρα, θα βγάζει μεροκάμα 300 ευρώ από τα γραφεία του. Λοιπόν, εδώ άλλο, τα θέτετε σε πολύ ωραία σειρά τα θέματα. Ακούστε τι έχει γίνει, γιατί πραγματικά αξίζει στην εκπομπή σας να ακουστούν ορισμένα πράγματα που δεν επιτρέπεται να ακουστούν πουθενά. Γιατί σου. Καταρχάς, η γραφειοκρατία και τα PNL των πολιτών στις υπηρεσίες έχουν προπολού καταργηθεί. Σχεδόν όλα τα έγγραφα εκδίδονται εδώ και καιρό ηλεκτρονικώς. Η μόνη ταλαιπωρία των πολιτών συνάπτεται τις σουρές στα κτηματολογικά γραφεία. Για τις σουρές και τις καθυστερήσεις στα κτηματολογικά γραφεία όμως τι φταίει. Φταίει το έγχαρτο συμβόλαιο. Όχι βέβαια. Γιατί. Γιατί άπαξ και το συμβόλαιο συνταχθεί και υπογραφεί, χορηγείται επικυρωμένο αντίγραφο στο συμβαλλόμενο και πλέον η υπόθεση εκφεύγει τις αρμοδιότητες συμβολογράφου. Εφεξής, είναι σαφές και σε έναν άσχετο ότι το ζήτημα της καταχώρησης συμβολέου μπαίνει στην αρμοδιότητα του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου. Γιατί γίνονται οι καθυστερήσεις, κύριε Σακίνη? Γιατί δεν είναι προσωπικό στα κτηματολόγια. Είναι υποστελεχωμένα τα κτηματολογικά γραφεία. Μάλιστα. Με ευθύνη φυσικά της πολιτείας, όχι των προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων. Ούτε των εργαζομένων. Μάλιστα. Δημιουργήθηκε δηλαδή μια κατάσταση που θα το πω και τη μιλάω εξ ονόματός μου και όχι του θεσμού. Μιλάμε για μια προβοκάτσια στην ουσία. Έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και τώρα βρισκόμαστε και κατηγορούμε ποιον για τη δημιουργία του προβλήματος. Δεν υπάρχει προσωπικό να εξυπηρετήσει. Αυτό και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Οι ανάδοχοι που έκαναν την περίφημη κτηματογράφηση έχουν διαμορφώσει μια κτηματολογική βάση με απίθανα σφάλματα που για να καταχωρηθεί η πράξη δική μου πρέπει προηγουμένως να διορθούν τα λεγόμενα αυτά πρόδειλα σφάλματα που είναι και κωμικά πολλές φορές. Κύριε, για παράδειγμα, Μπούτο, ωραία τα λέτε. Τι ωραία που τα λέτε, γιατί έχετε και νομικό υπόβαθρο. Εγώ θέλω να μου τα πείτε πιο απλά. Γιατί κατάλαβα εδώ τι έχει γίνει. Στο κτηματολόγιο τους έχουν αφήσει τους ανθρώπους 3 and the Cuckoo's Band. Έχω απόλυτη επίγνωση του τι λέω. Προσπαθούν οσύλλοτες να τα φέρουν βόλτα. Αυτό κάνουν οι λιγοστοί. Φορτώνουν λοιπόν την ουρά στους συμβολαιογράφους. Δέστε τι γίνεται στα κτηματολόγια. Αδίκως, και εδώ πάμε σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου, θα σου το πω, εμένα με ενδιαφέρουν τα γεωπολιτικά. Δηλαδή μου λέτε ότι θα μπορεί κάποιος να πουλάει γη σε Τούρκο μεγαλοεπιχειρηματία ή στα νησιά ή στη Θράκη με τα username και τα password και τα λοιπά και καθαρίσαμε. Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν ειδικές διασφαλίσεις, επειδή στις παραμεθόριες περιοχές χρειάζεται ειδική άδεια από Υπουργείο και Ειδικές Υπηρεσίες. Οπότε θεωρητικά εκεί διασφαλίζεται. Βέβαια, επειδή σας αρέσει τα γεωπολιτικά, θα σας πω το εξής. Ότι ο Τούρκος, όταν ιδρύσει εταιρεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνετα αγοράζει χωρίς διατυπώσεις που θα επεβάλλονται στη συναλλαγή εφόσον εμφανιζόταν. Εδώ είναι στα δημόσια έργα ως υπεργολάβη. Τι μου λέτε τώρα. Σε όλα τα δημόσια έργα ως υπεργολάβη είναι. Μεγάλων κοινοπραξιών ευρωπαϊκών. Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα. Άρα το διατάφτα ο καυγάς γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν με αυτό. Θέλουν μια επιτάχυνση. Μα είναι λάθος το φάρμακο. Είναι λάθος το φάρμακο. Οι καταχωρήσεις αργούν για τους λόγους που είχαμε. Οι δικηγόροι τώρα που θα διοριστούν, και ξέρετε, κατά τεκμήριο θα είναι άπειροι δικηγόροι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας δικηγόρος θα μπορεί να ελέγχει έναν συμβολογράφο. Έτσι, και δει άπειρος. Έτσι, και έχουμε κάνει στην άκρη υπαλλήλους με τεράστια εμπειρία, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην έξοδο. Και τώρα θα παίρνουν για κάποιο διάστημα κάποια χρήματα να ελέγχουν υποθέσεις, ειδικά τις χρονίζουσες. Ξέρετε, υπάρχουν γύρω στις 150.000 συμβάσεις αμετάγραφες. Θα σας πω ότι το κτηματολογικό γραφείο ζωγράφου, ξέρετε πότε δίνει επιστοποιητικό καταχώρησης?
μετά από 4 χρόνια. Ωχ, Παναγία μου. Και ο δικηγορικός σύλλογος και ο συμπαραστατικός σύλλογος επί χρόνια τονίζουν την ανάγκη επάνδρωσης των κοινοτολογικών γραφείων. Η πολιτεία κοφεύει και έρχεται τώρα να πει τι. Άρα μου λέτε. Συμβολιογράφη. Μάλιστα. Άρα μου λέτε. Και εμφανίζουμε τους τόμους των υποδικοφυλακών για να πούμε τι. Φυσικά έχουμε τόμους τα υποδικοφυλακία γιατί είναι έγγραφα και εκείνοι τα επικυρωμένα αντίγραφα. Και εμείς να πούμε, να στείλουμε, θέλετε, να σας στείλουμε ψηφιακό αντίγραφο, να σας στείλουμε. Να διαβιβάσουμε ψηφιακό αντίγραφο. Δεν αρνούμαστε αυτή τη λύση. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη σύγχυση που δημιουργείται. Λέει είναι τελείως ανατραμμένα τα πράγματα. Γιατί διαφωνείτε, λέει, με την πλατφόρμα που θα πάει από την κτηματολόγιο, έτσι μου γράφουν εδώ, μου λέει ένας, και θέλετε να μην υπάρχει ενιαία πλατφόρμα, η συμβολιογράφη. Δεν καταλαβαίνω πλατφόρμα. Υπάρχει να στέλνουμε το ψηφιακό αντίγραφο σε βάση δεδομένων. Αλλά η πλάκα ποια είναι, ότι η κτηματολογική βάση δεδομένων, ναι, έχει. Αυτό προϋποθέτει ότι θα ήταν και σωστά διαμορφωμένη. Είναι απίστευτα τα σφάλματα που υπάρχουν στην κτηματολογική βάση δεδομένων. Ακριβώς διότι το έργο της κτηματογράφησης από τους αναδόκους ήταν, αποδείχθηκε πλημελέστατο. Επιζημία του ελληνικού λαού. Ο Δημήτρης μου λέει από τη Φλόρινα, κύριε Μπούτο, λέει, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι είναι ασφαλές και θα παραμείνει ασφαλής η ταυτότητα των εγγράφων και δεν θα υπάρξει ένα χακάρισμα στη βάση δεδομένων και δεν θα χαθούν όλα. Ενδιαφέρον ερώτημα θα ήταν να υποβληθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Άλλος λέει, άρα η βασική σας διαφωνία ποια είναι τελικώς των συμβολιογράφων? Η βασική μας διαφωνία είναι ότι θέλουμε το συμβόλαιο να συντάσσεται ενώπιόν μας για να μπορούν να διαπιστώνονται τα ζητήματα που προανέφερα. Και φυσικά με το έγχαρτο συμβόλαιο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια άλλη υπόψη μας μοντέλο. Έτσι, αυτό το μοντέλο. Της εξαποστάσεως και με κωδικούς τάξινετ κατάρτιση συμβάσεων, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και φύγει κάτι πάρα πολύ βασικό για τη συναλλακτική μας ζωή, το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Ξέρετε, χωρίς πίστη, χωρίς αξιοπιστία, δεν μπορεί να υπάρχει επενδυτικό περιβάλλον. Κανένα. Ναι, είναι κρίσιμο αυτό που λέτε. Εγώ μπαίνω σε απλά πρακτικά ζητήματα. Τι έχει να γίνει σε οικογένειες? Σε οικογένειες δεν πάω μακριά. Βέβαια. Που είναι ψιλοαρπαγμένες για τα περιουσιακά. Θα γίνει τώρα εδώ της ηλεκτρονικής το ανάγνωσμα, να μην πω κάτι πιο χοντρό. Θα σας πω κάτι. Ακόμη και με τις πλατφόρμες του gov.gr, οι οποίες εντάξει, σε ένα βαθμό είναι χρήσιμες. Ναι, ναι. Νομίζετε δεν υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα. Όταν έρχεσαι, μπορείς να κάνεις υπεύθυνη δήλωση για το οτιδήποτε. Και τους κωδικούς σου τις έχει ο λογιστής σου, ο μπατζανάκης σου, ο ανιψιός σου, ο γιος σου. Υπεύθυνη δήλωση μπορεί να γίνει για οτιδήποτε. Ποιος διασφαλίζει την ασφάλεια μιας τέτοιας διαδικασίας? Ότι είναι το πρόσωπο που είναι, ότι αυτός που κλίκαρε και έκανε την υπεύθυνη δήλωση είναι πράγματι αυτός που εμφανίζεται πως είναι στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ναι, αλλά έχουμε αφήσει τα πράγματα πολύ ελεύθερα. Ξέρετε, μου λέει κάποιος εδώ πέρα, όλοι οι λογιστές έχουν τους κωδικούς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, άλλος μου λέει, μήπως λέει σας κακοφαίνεται ότι καταργείται η προσκόμιση TAP, η κατάργηση κτηματολογικού διαγράμματος με το ψηφιακό. Τι να μας δυσκολεύουμε, μακάρι να είχαμε λιγότερα. Άλλος φίλος. Αλλά σας είπα αυτή τη στιγμή δεν και που το πάω γρήγορα γιατί έχω πολλά ερωτήματα. Βοηθήστε με λίγο γιατί θα βγω εκτός χρόνου. Δεν έχουμε και πρόβλημα εμείς κανένα με αυτό. Μάλιστα. Άλλος μου λέει. Δεν είναι ηλεκτρονικά πελέον αυτά. Ούτε εμείς πηγαίναμε ποτέ. Ούτε οι πολίτες πας. Κανείς πια δεν συναντάει άνθρωπος άνθρωπο. Νομίζω δε ότι το πρόβλημα το συνολικό σε ανθρωπολογική βάση, να σας πω, και πέρα από την ad hoc αυτή περίπτωση που συζητούμε, είναι ακριβώς ότι χωρίς την παραμικρή ένσταση προχωρούμε σε έναν κόσμο που θεωρούμε ότι έχει αυταξία να μην συναντήσει άνθρωπος ξανά άνθρωπο. Άλλη συζήτηση αυτή. Δεν μου λέτε και κάτι τελευταίο και θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Μου λέει εδώ πέρα άλλος φίλος. Μήπως μπορεί να μας πει ο κύριος Μπούτος, αυτό όλο που περιγράφει αφορά και τις διαθήκες? Γιατί αν ναι, εκεί να δείτε λέει πάρτι αν κάποιος έχει απλά τους κωδικούς του παππού ή της γιαγιάς. Τις αφορά. Να δείτε, το θεωρώ, ακόμα όχι, δεν έχει συζητήσει κάτι τέτοιο. Ακόμα είναι συμμεταβάσει. Αλλά δεν αποκλείω. Εφόσον η γενική τάση είναι προς τα εκεί και έχουμε βρει το τυράκι όλα να απλοποιούνται, όλα να διευκολύνεται και ξέρετε από τη μυθολογία ποιος είναι ο δρόμος της αρετής και ποιος είναι ο δρόμος της κακίας,
έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία όλα να απλοποιούνται και να νομίζουμε ότι αγοράζουμε παπούτσια από το Amazon. Δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι όλα εμπόριο. Αυτή η ιδιωτικοποίηση των πάντων, εμένα προσωπικά, σε ένα γενικότερο επίπεδο, με ανησυχεί πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Μπούτο. Και όταν λέω ιδιωτικοποίηση, όχι μόνο στο εμπορικό επίπεδο. Ναι, καταλάβαμε. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται δικλείδες ασφαλείας. Ο καθένας έχει μια ατομική ευθύνη για τα πάντα. Ας ξεκινήσουμε με προσωπικό στα κτηματολόγια και. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Σας ευχαριστώ όμως. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.